σύντροφοι, φίλες και φίλοι, απόψε από εδώ, από το Σύνταγμα, την καρδιά της Αθήνας, που απόψε είναι κόκκινη από την καρδιά όλης της Ελλάδας, συνεχίζουμε την πορεία μας προς τον ελληνικό λαό. Συνεχίζουμε, αλλά και ξεκινάμε από απόψε με μεγαλύτερη ορμή, με πείσμα, με αποφασιστικότητα για να δώσουμε τη μάχη των τελευταίων ημερών. Τη μάχη για την αποφασιστική ενίσχυση, την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Μπορούμε, είμαστε εδώ χιλιάδες, όχι μόνο τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Μαζί μας είναι επίσης χιλιάδες που μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά σήμερα παίρνουν την απόφαση, κάνουν το βήμα να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γνωρίζουμε όλοι καλά, μέχρι την τελευταία στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες την Κυριακή, ότι στις 7 Ιουλίου αυτό που κρίνεται είναι αν την επόμενη μέρα ο λαός μας θα βγει πιο δυνατός για τις μάχες που έρχονται. Γιατί το πρόγραμμα της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης που θα προκύψει είναι γνωστό. Έχει ξεκινήσει να το γράφει η προηγούμενη, που τώρα ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη. Έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της έκθεσης της Κομισιόν, των επικίνδυνων αποφάσεων και σχεδιασμών του ΝΑΤΟ. Έχει τη σφραγίδα των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, των εφαρμοστικών μνημονιακών νόμων που ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατάργησε, αλλά διεύρυνε παραπέρα. Και όλα αυτά αποτυπώνουν μόνο τη δίψα του μεγάλου κεφαλαίου για μεγαλύτερα κέρδη, που για το λαό σημαίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση, πιο χαμηλούς μισθούς, ψαλίδισμα συντάξεων, κοινωνικών παροχών. Γι' αυτό λέμε ξεκάθαρα, κάθε επόμενη κυβέρνηση αντιλαϊκής διαχείρισης θα είναι ίδια και χειρότερη με την προηγούμενη, γιατί χτίζει πάνω στο αντιλαϊκό πλαίσιο που ήδη υπάρχει και το ενισχύει. Σε αυτό λοιπόν το νέο αντιλαϊκό σκηνικό ένα είναι το ζητούμενο: να είναι δυνατό το ΚΚΕ για να παλέψουμε ακόμα πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά μέσα στη Βουλή, αλλά και στα σωματεία, στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές, στα σχολιά και στις σχολές όπου σπουδάζουν οι νέοι μας. Να παλέψουμε για αυτά που έχουμε ανάγκη, για αυτά που ο λαός μας δημιουργεί, αλλά του τα κλέβουν με μια σειρά αντιδραστικούς νόμους που είναι εδώ και θα συνεχίσουν να είναι εδώ. Γι' αυτό το λόγο απευθυνόμαστε σε όλες τις λαϊκές οικογένειες, στους νέους και τις νέες, στις γυναίκες, στους συνταξιούχους. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, καθαρά, χωρίς μισόλογα. Κάντε μια ερώτηση στον εαυτό σας αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες πριν πάτε στην κάλπη, και απαντήστε με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύετε πραγματικά ότι η απόσταση της ψαλίδας ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα θα κάνει τη διαφορά στη δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε και θα ζούμε όλοι? Πιστεύετε πραγματικά ότι το ζήτημα για εσάς, για τα βάσανά σας, είναι ποιος θα μπει τσόντα σε μια από χέρι αντιλαϊκή κυβέρνηση πιθανής συνεργασίας? Μήπως
τέτοιες κυβερνήσεις δεν γεύτηκε ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης. Πιστεύετε πραγματικά ότι έχει σημασία για εσάς αν θα μπουν κάποια κόμματα μιας χρήσης στη Βουλή? Τα γνωρίσαμε κι αυτά όλα αυτά τα χρόνια. Τα δοκίμασε ο λαός μας αυτά τα κόμματα μιας χρήσης, αφού το σύστημα τα ανέβασε, τα στήριξε και μετά τους τράβηξε το χαλί, γιατί αναζητά νέα θύματα, σχήματα, διάτοντες αστέρες που όπως εμφανίζονται, έτσι και εξαφανίζονται. Σε αυτούς όλους σήμερα πρέπει να πείτε ένα μεγάλο όχι. Όλοι σας ξέρετε πόση σημασία έχει για το λαό το κίνημά του να βγει δυνατό το ΚΚΕ στις εκλογές. Γι' αυτό πείτε το μεγάλο ναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να ζήσουμε καλύτερα, για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, με την πάλη μας να εμποδίσουμε, να αναχαιτήσουμε την επίθεση που ετοιμάζει η νέα κυβέρνηση. Αυτό το ναι είναι μόνο η αταλάντευτη ψήφος στο ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ μπήκε μπροστά, αντιπάλεψε τους εφαρμοστικούς νόμους των τριών μνημονίων που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, διεκδίκησε την κατάργησή τους. Γιατί το ΚΚΕ απέρριψε τις μνημονιακές και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που όλα τα άλλα κόμματα δέχονται. Γιατί βλέπετε, το αστικό κράτος και η αντιλαϊκή πολιτική έχουν συνέχεια, όπως μας λένε. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι κομμουνιστές μέσα στο κίνημα, σε κάθε χώρο, μέσα στη Βουλή, δεν πίνουν νερό στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και των κερδών για τους λίγους, που πρέπει δήθεν να αποκτήσει η ελληνική οικονομία τέτοια ανταγωνιστικότητα, όπως μας λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, πιστοί στο έργο που τους αναθέτουν οι βιομήχανοι, ο ΣΕΒ, οι εφοπλιστές, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ προβάλλει αιτήματα και διεκδικήσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες, επιλύουν τα φλέγοντα προβλήματα του σήμερα. Γιατί το ΚΚΕ δεν αποδέχεται τη λογική να μένουν τα βρέφη χωρίς παιδίατρο, γιατί έχουμε, λέει, δέσμευση για ματωμένα πλεονάσματα. Αρνείται να δεχτεί ότι ο συνταξιούχος που δούλεψε και πλήρωσε διπλά και τριπλά για μια αξιοπρεπή σύνταξη και κοινωνικές παροχές πρέπει να ζήσει σήμερα με ψίχουλα. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ βρίσκεται απέναντι σε όσους καλούν την νεολαία να πει και ευχαριστώ για μια δουλειά των 400 ευρώ, για μια ζωή λάστιχο. Βρίσκεται απέναντι από όλους αυτούς που μας λένε ότι πρόοδος είναι να δουλεύεις ως ενοικιαζόμενος, ως εργολαβικός εργάτης, 2 ώρες σήμερα, 3 ώρες αύριο, ανασφάλιστος, χωρίς συλλογική σύμβαση. Βρίσκεται αντιμέτωπος με όσους θέλουν ένα λύκειο αρένα ανταγωνισμού και την οικογένεια να βάζει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη της για τα φροντιστήρια των παιδιών της. Αρνούμαστε και θα αντιπαλέψουμε μέχρι τέλος την κατάπτυστη απόφαση της κυβέρνησης να κοπούν προνοιακά επιδόματα
ακόμα και χιλιάδων αυτιστικών παιδιών. Θα αντιπαλέψουμε μέχρι τέλος την αθλειότητα, τα νήπια και τα προνήπια να στιβάζονται σαν σαρδέλες ή να μετακινούνται μακριά από το σπίτι τους. Αρνούμαστε να κάνουμε μόνο εμείς συνέχεια υπομονή για να βγούμε δήθεν από το τούνελ και να πάμε σε τροχές πάλι δήθεν βιώσιμης ανάπτυξης, όπως μας λένε. Αυτό το παραμύθι μόνο σε ελληνικές ταινίες, με σύγχρονες ταχτοπούτες και πριγκιπόπουλα συμβαίνει. Όχι, δεν είναι αυτό το μέλλον των παιδιών μας. Πρόοδος είναι να ζεις από το μισθό σου με αξιοπρέπεια, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες σου. Πρόοδος δεν είναι να ξεζουμίζεις ένα ολόκληρο λαό για να τα δώσεις πίσω στα λίγα μονοπόλια με κονδύλια προγράμματα για την ενίσχυσή τους. Πρόοδος είναι με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του και με τα κλειδιά της οικονομίας δικά του να ικανοποιούνται οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες παντού, και στην υγεία και στην παιδεία, στην αναψυχή, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην κοινωνική ασφάλιση. Το σενάριο της ζωής μας θα το γράψουμε εμείς και θα είναι γραμμένο με τις πραγματικές ανάγκες μας. Θα είναι γραμμένο με τα όνειρά μας. Το ΚΚΕ θα είναι εδώ και στις 8 του Ιούλη. Καλούμε τον ελληνικό λαό να σκεφτεί, να αναλογιστεί τι μεγάλη δύναμη, όθηση μπορούν να πάρουν οι αγώνες των εργαζομένων αν το ΚΚΕ είναι πιο ψηλά, πιο δυνατό, με πολύ περισσότερους βουλευτές, με μεγαλύτερη δυνατότητα στήριξης, οργάνωσης των διεκδικήσεων, με μεγαλύτερη δυνατότητα αποκάλυψης, με προτάσεις ανακούφισης μέσα στη Βουλή. Τέτοιες είναι οι προτάσεις νόμου, οι τροπολογίες που καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για τη διαγραφή και το πάγωμα των τόκων για χρέη προς τις τράπεζες, για τη μείωση των οφειλών των εμπόρων και βιοτεχνών, την παροχή σε αυτούς νέων ατόκων δανείων χωρίς υποθήκη, για το επίδομα ανεργίας που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους ανέργους και σε αυτοαπασχολούμενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στο 80% του βασικού μισθού, για επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού, για επανένταξη των αυτοαπασχολουμένων στο αφορολόγητο όριο, όπως ισχύει για μισθωτούς συνταξιούχους αγρότες, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτιδεύματος για ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, για τα δικαιώματα των νέων στις μεταγραφές για να σπουδάζουν κοντά στο σπίτι τους, για θετικές ρυθμίσεις για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, για θεσμοθέτηση της χορήγησης επιδόματος στο ΚΕΤΟΥ ύψους 1.000 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για θέσπιση επιδόματος μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισες επίσης στο ύψος του βασικού μισθού 2 μήνες πριν τον ντοκετό και 6 μήνες μετά. Αυτά και άλλα πολλά, τα οποία αποτελούν σήμερα βασικές λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και στοιχειώδη ανακούφιση, απορρίφθηκαν, απορρίπτονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τη δήθεν προοδευτική αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ έκαναν και κάνουν πως δεν τα ακούνε.
και φίλοι, οι επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας είναι ένας επιπλέον λόγος για να ενισχυθεί το ΚΚΕ στις εκλογές αυτή την Κυριακή. Γιατί, κακά τα ψέματα, η ενεργότερη εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ, στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνονται στην περιοχή μας, είναι η άλλη όψη του αντιλαϊκού νομίσματος στο εσωτερικό της χώρας μας. Αυτή η πολιτική έφερε και την Αμερικανονατοϊκή Σκοπή Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η πολιτική φέρνει νέους μεγάλους κινδύνους για το Αιγαίο, για το Κυπριακό, στη συλλογική της συνδιαχείρισης που προωθούν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι. Φέρνει πάνω απ' όλα μεγάλους κινδύνους για τους λαούς της περιοχής, πιο γενικευμένες πολεμικές σειράξεις. Αυτή η πολιτική μετατρέπει σε κατάρα για τους λαούς τα ενεργειακά αποθέματα που υπάρχουν στο έδαφος των χωρών τους και της δικής μας χώρας. Αυτή η πολιτική εκφράζεται και στη νέα εκχώρηση υδρογων ανθράκων από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Exxon Mobil Total ΕΛΠΕ, που το μόνο που θα καταφέρει είναι να αυξήσει βέβαια τα κέρδη της κοινοπραξίας λόγω και των προκλητικών όρων εκχώρησης, ενώ αντίθετα για το λαό μας αποτελεί κλοπή ενός πολύτιμου ενεργειακού πόρου που θα χαθεί διαπαντός. Την ίδια στιγμή θα φέρει και βαθύτερη εμπλοκή στα σχέδια του ΝΑΤΟ, στο κουβάρι των αντιθέσεων στην περιοχή, τεράστιους κινδύνους επίσης για το φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία της Κρήτης σε περίπτωση ενός ατυχήματος. Και για να μην ξεχνιόμαστε, την ώρα που ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πουλάνε παραμύθια περί ευημερίας από τα οικόπεδα που δίνουν στους ενεργειακούς κολοσσούς, ο λαός βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια. Οι τιμές στο ρεύμα αυξάνονται, ενώ μέσα στο 2018 έχει κοπεί το ρεύμα σε 300.000 καταναλωτές. Φίλες και φίλοι, αυτές οι εκλογές είναι πιο κρίσιμες από τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου. Στην επόμενη Βουλή διεκδικούν έδρες 4 μνημονιακά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ25, 2 φασιστικά ακροδεξιά, η Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Λύση, και το ΚΚΕ. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν όσους κυβέρνησαν και μας έφεραν ως εδώ, αλλά ούτε και τους φασίστες, τους ρατσιστές, ακροδεξιούς, να μιλάνε εξ ονόματος του λαού και της νεολαίας στη Βουλή. Στις 7 του Ιούλη κρίνεται όλη η επόμενη περίοδος από τις 8 του Ιούλη και μετά. Κρίνεται πόσο δυνατός θα είναι αυτός που θα είναι δίπλα στο λαό, στη νεολαία. Πόσο δυνατοί θα είμαστε απέναντι στη νέα κυβέρνηση που θα συνεχίσει την ίδια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Και ρωτάμε, μήπως πρόκειται να κάνει πραγματική αντιπολίτευση για το λαό ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η πιο φιλική κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων για τους φωνιάδες των λαών, για τη ΣΥΠΑ, για το ΝΑΤΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι την τελευταία μέρα ψήφιζε δωράκια για τους μεγάλους επιχειρηματίες και την ίδια στιγμή λέει υποκριτικά ότι δεν είναι από τζάκια. Λες και το πρόβλημα είναι το γενεαλογικό δέντρο αυτών που αποφασίζουν αντιλαϊκούς νόμους. Αυτό, όπως είδαμε, δεν τους εμπόδισε να υλοποιήσουν το 62% των απαιτήσεων του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων,
όπως οι ίδιοι οι βιομήχανοι αναγνωρίζουν. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε και για το νέο που δήθεν έδιωξε το παλιό δικαιούνται να μιλάνε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί να ρίξουν μια ματιά στα ψηφοδέλτιά τους με όλο αυτό το παλιό ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία, όλους αυτούς τους υποψήφιους που έχουν μαζέψει. Αλήθεια, ποιος θα παλέψει για το λαό, για την νεολαία αύριο? Ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέπλυνε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ συνεχίζοντας από εκεί που αυτοί σταμάτησαν, που όχι μόνο δεν ξεμπέρδεψε με το παλιό, αλλά το ανέστησε κιόλας, που διέσυρε αριστερές αξίες ιδανικά, γιατί εμφανιζόταν αριστερός στα λόγια, αλλά έπρατε δεξιά. Τώρα τελευταία, μάλιστα, μας είπε ο κύριος Τσίπρας ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, με τον Καμένο, ήταν αναγκαίο κακό, λέει. Σήμερα όμως τον ρωτάμε ποια ανάγκη υπάρχει και έχει τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα των ακροδεξιών ΑΝΕΛ στο ψηφοδέλτιό του. Το βασικό όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφάνισε ως μονόδρομο την πολιτική των μνημονίων διαρκείας. Έγινε το καλύτερο παιδί του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτίστηκε με το διαβολικά καλό Τραμπ. Μήπως διαβολικά καλή είναι και οι πύραυλοι που εξολοθρεύουν παιδιά και βρέφη, που εξολοθρεύουν λαούς? Μήπως διαβολικά καλά είναι και τα τείχη και η αντιμεταναστευτική πολιτική του φίλου του κυρίου Τσίπρα, του Τραμπ, με αποτελέσματα ανάμεσα στα άλλα και αυτές τις τραγικές εικόνες των πνιγμένων μικρών παιδιών μαζί με τους γονείς τους? Για όλα αυτά και πολλά άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ έσπηρε την απογοήτευση. Έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Στα ψηφοδέλτια του φιγουράρουν πρώην υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έχουν διακριθεί στην αντιλαϊκή πολιτική. Ο συντηρητισμός της Νέας Δημοκρατίας και η δυσφήμιση προοδευτικών ιδεών από το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για όλους αυτούς τους λόγους, απευθυνόμαστε σε όλους όσοι και όσες νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, δημοκράτες και δεν ξέχασαν, δεν αλλίωσαν μαζί με την τετράχρονη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις αξίες και τα ιδανικά τους, τους στόχους και τις ελπίδες τους. Δεν τα κατέθεσαν όλα αυτά στο σύστημα της κάθε είδους βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, στα επιτελεία της Κομισιόν και του ΝΑΤΟ. Ξέρουμε, ξέρετε, πως οι έννοιες αριστερά, πρόοδος, δημοκρατία είναι έννοιες ταυτισμένες με τον ανυποχώρητο ταξικό αγώνα για να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Με υψηλά ιδανικά και αξίες για την πρόοδο της κοινωνίας, της ανθρωπότητας, με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και όχι για να γυρίσουμε πίσω στο μεσαίωνα. Είναι ταυτόχρονα και έννοιες ασυμβίβαστες με την εξαπάτηση, την κοροϊδία, το ψέμα, την αλαζονία. Απευθυνόμαστε σε όσους και όσες προβληματίζονται να ξαναψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το φόβο της επανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος όμως δίνει τη σκυτάλη στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος φέρνει τη δεξιά? Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και η δεξιά αντιλαϊκή πολιτική του. Μήπως δεν ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας που δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση δική του με τη δεξιά εάν το απαιτήσουν οι συνθήκες? Μήπως
τέτοιες συνθήκες για να σωθεί το σύστημα δεν έφεραν τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ που λίγα χρόνια πριν ορκίζονταν ότι αυτό ήταν αδύνατο δήθεν να συμβεί. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ταλαντεύονται, προβληματίζονται, τους λέμε μαζί θα βαδίσουμε έτσι κι αλλιώς από τις 8 του Ιούλη. Γιατί κακά τα ψέματα, ποιος θα βρίσκεται αλήθεια στο πλάι του λαού την επόμενη μέρα? Θα αγωνιστεί μήπως και θα κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ ενάντια σε όλα αυτά που ο ίδιος έχει ψηφίσει? Σίγουρα όχι. Μήπως θα αντιπαλέψει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, όπως το λένε τώρα, που είναι έτοιμο να γίνει συμπλήρωμα ανοχής σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη? Μήπως θα κοπεί η φόρα του Μητσοτάκη αν μπει το κόμμα μιας χρήσης του κυρίου Βαρουφάκη στη Βουλή, ο οποίος ανάμεσα σε αστακομακαρονάδες κάτω από την Ακρόπολη, το θυμόμαστε όλοι, και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, που τις ονόμασε επίσης, τα θυμόμαστε όλοι, κουαρτέτο και θεσμούς, μας είπε ότι το 70% των δύο πρώτων μνημονίων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ήταν πολύ καλά και θα τα ψήφιζε και ο ίδιος. Και φυσικά μετά ψήφισε ναι και στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απευθυνόμαστε στο λαό μας που έχει δοκιμάσει πολλές συνταγές διαχείρισης μιας από χέρι απάνθρωπης πολιτικής. Του λέμε με ευθύτητα ότι τώρα ήρθε η ώρα να σταθμίσει αυτή την πείρα του, να κάνει το βήμα, να μην δώσει άφεση αμαρτιών σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, να μην πει προχώρα σε ακόμα πιο εξοντωτικά μέτρα ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, για να νιώθουν όλοι αυτοί 2 και 3 φορές την καυτή ανάσα του λαού μας. Φίλες και φίλοι, τώρα είναι η ώρα να πετάξουμε στα σκουπίδια της ιστορίας όπου ανήκουν τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, τους φασίστες, τη Χρυσή Αυγή που πουλάει νταϊλίκι σε φτωχούς και καταφρονεμένους, αλλά στέκεται σούζα στα μεγάλα αφεντικά της, και φυσικά τώρα λιποθυμά και στα δικαστήρια, μπας και πέσει στα μαλακά. Εκλογική εγκατάλειψη της Χρυσής Αυγής από τους ψηφοφόρους πρέπει να συνεχιστεί αμύωτη. Σήμερα μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ είναι εγγύηση για να απομονωθεί, αλλά και για να αποκαλυφθεί παραπέρα η Χρυσή Αυγή, αλλά και για να μπουν στο περιθώριο άλλα ακροδεξιά μορφώματα τύπου Βελόπουλου, που με τις κυραλιφές και τις συνομιλίες του με τον Ιησού Χριστό προσβάλλει βάναυσα ακόμα και αυτούς τους πιστούς χριστιανούς ορθόδοξους. Φίλες και φίλοι, σε όλους αυτούς που μας λένε ότι θέλουν να πάει καλά το ΚΚΕ, τους λέμε είναι στο χέρι σας, στηρίξτε, ψηφίστε το ΚΚΕ. Ακυρώστε τα σχέδια που θέλουν το ΚΚΕ με μειωμένα ποσοστά, με λιγότερη δύναμη, με λιγότερους βουλευτές. Κάντε τώρα αυτό που αναβάλλετε για αργότερα. Στην κάλπη ρίξτε ΚΚΕ.
Καμιά ψήφος για το ΚΚΕ δεν πρέπει να χαθεί και δεν θα χαθεί. Και σε όλους όσους δεν θέλετε το βράδυ των εκλογών να πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης και σκέφτεστε πάλι ίσως να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, σκεφτείτε ότι το γέλιο τους δεν μπορεί να το κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Παπακώστα, ούτε ο Κουρουμπλής, ούτε η Κουντουρά. Γι' αυτό σας λέμε, ελάτε να καθαρίσουμε τα ιδανικά και τις αξίες της αριστεράς, της προόδου, αυτά που τόλμησαν να λερώσουν με τις βρώμικες δουλειές τους. Καμιά ψήφος δεν πρέπει να χαθεί λόγω της αποχής. Στην πραγματικότητα η αποχή ενισχύει τους αντιπάλους του λαού μας. Γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της μετακίνησης, άλλες γενικότερες δυσκολίες της δουλειάς, της οικογένειας, ακόμα και του καλοκαιριού. Στις εκλογές πάμε και ψηφίζουμε, ψηφίζουμε ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για όλους και για όλες. Γιατί ψήφος το ΚΚΕ σημαίνει ότι κρατάμε ζωντανή την ελπίδα για το λαό. Ότι ο λαός κρατάει την υπόθεση της ζωής του στα δικά του χέρια. Όλοι εμείς κρατάμε στα χέρια μας άσβεστη φλόγα στην καρδιά μας, μια μεγάλη υπόθεση, την πιο δίκαιη, την πιο όμορφη. Όπως γράφει ο ποιητής, έχουμε μάθει να πολεμάμε για να φύγει το μαύρο από τα μάτια μας, να φύγει τ' άδικο από τον κόσμο. Έχουμε μάθει να πολεμάμε για το χαμόγελο του κοριτσιού κατά μεσή στην άνοιξη. Θα πολεμήσουμε για τα χαρούμενα παιδικά παιχνίδια στις γαλανές ακρογιαλιές, για την καυτερή άμμο, για αυτόν το σβόλο από το παχύ ματωμένο πατρικό χώμα. Η ενίσχυση του ΚΚΕ λοιπόν είναι στο δικό σας χέρι, είναι στο χέρι όλων μας, είναι η ψήφος που μετράει για το λαό μας. Το ΚΚΕ τους πονάει όταν ψηλώνει. Τώρα μόνο κουκουέ, γιατί έχουμε μεγάλους αγώνες να δώσουμε αύριο. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Με υγεία, αγωνιστικότητα και ελπίδα θα τα καταφέρουμε. Κοιτάμε μπροστά, μόνο μπροστά. Γεια σας.